Χαϊδαριώτες και χαϊδαριώτισσες, φίλες και φίλοι, αυτή η πραγματικά τεράστια συγκλονιστική συγκέντρωση του λαού του Χαϊδαρίου στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας, σιγουριάς και ελπίδας. Την Κυριακή το βράδυ, το Χαϊδάρι θα έχει ξανά μια αγωνιστική δημοτική αρχή, δίπλα στο λαό. Και όχι απέναντί του όπως συμβαίνει 4 χρόνια τώρα. Και αυτό θα το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Γιατί εδώ στο Χαϊδάρι έχουμε μάθει να παλεύουμε και να νικάμε μαζί. Το ξέρουν οι παλιοί και το μαθαίνουν οι νέοι σε όλες τις γειτονιές, στα σχολεία, στα μικρομάγαζα, στους χώρους δουλειάς. Ό,τι έχουμε καταφέρει σε αυτή εδώ την πόλη, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Ό,τι έχουμε κερδίσει έχει τη σφραγίδα του λαού του Χαϊδαρίου. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Την προηγούμενη Κυριακή κάναμε το πρώτο βήμα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο. Να νικήσουμε και το βράδυ των εκλογών να χαμογελάμε όλοι μαζί. Γιατί θα ξεκινάει μια νέα πενταετία διεκδίκησης για όλα όσα μας αξίζουν. Αυτό θέλουν, αυτό μας λένε με ενθουσιασμό, αλλά και με αγωνία, όλοι όσοι συναντάμε και συζητάμε αυτές τις 3 μέρες του δεύτερου γύρου των εκλογών. Όχι μόνο όσοι την προηγούμενη Κυριακή επέλεξαν το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης και θα το ξανακάνουν αυτή την Κυριακή, αλλά και πολλοί άλλοι, οι οποίοι έκαναν άλλες διαφορετικές επιλογές, ψήφισαν άλλους συνδυασμούς, όμως τώρα βλέπουν σε εμάς την ελπίδα να φύγει επιτέλους, να απαλλαγούν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία πολύ γρήγορα και απότομα διέψευσε τις προσδοκίες τους. Το εκλογικό αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής είναι η απόδειξη πως χιλιάδες χαϊδαριώτες απέσυραν τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στη Δημοτική Αρχή του Ντινιακού και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Γιατί σε αυτή εδώ την πόλη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ούτε η αλαζονία, ούτε η ειρωνία απέναντι σε απλά δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις, ούτε φυσικά η υπεροψία, η έπαρση και ο αυταρχισμός. Και ας το σκεφτούν ορισμένοι, αν η σημερινή Δημοτική Αρχή άσκησε διοίκηση με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, σε αυτές τις συνθήκες, με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο δεν είχαν την απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, φανταστείτε τι θα γίνει με το νέο νόμο που δίνει στη διοίκηση του Δήμου τη δυνατότητα να διοικεί με απόλυτη πλειοψηφία, χωρίς να λογαριάζει κανέναν. Να το πούμε απλά, θα ξεσαλώσουν. Θα τους σταματήσουμε όμως. Αυτός λοιπόν είναι ένας επιπλέον λόγος για όλους όσοι θέλουν γρήγορα να απαλλαγούν από αυτή τη Δημοτική Αρχή, όχι μόνο να έρθουν να ψηφίσουν μαζικά την Κυριακή, αλλά και να ψηφίσουν Λαϊκή Συσπήρωση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, παντού, στο δάσος, στο Δαφνί και στην Αφαία, αλλά και στο κέντρο, την Αστιθέα, τα Κουνέλια, τον Ελαιώνα, την Γρηγορούσα, τον Αγιώργη, σε όλες τις γειτονιές, ένα πράγμα ακούμε. Αυτή την Κυριακή είμαστε μαζί. Αυτό πραγματικά μας δίνει κουράγιο, ενθουσιασμό, δείχνει τη διάθεση του κόσμου. Απλώνουμε λοιπόν σε όλες και όλους το χέρι και τις καλούμε να φτάσουμε μαζί στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, που έχει για σήμα του το γαρίφαλο της ελπίδας, της διεκδίκησης όλων όσων μας αξίζουν, του αγώνα απέναντι σε όλα αυτά που μαυρίζουν τη ζωή μας. Γιατί αυτή την Κυριακή δεν ψηφίζουμε τον φίλο, τον γείτονα, τον κουμπάρο, τον συγγενή,
Δεν έχουμε να εκπληρώσουμε καμιά υποχρέωση σε άλλους. Η μόνη υποχρέωση που έχουμε είναι απέναντι σε εμάς και στα παιδιά μας, για το μέλλον της νέας γενιάς. Και αυτή είναι να βρεθούμε σε καλύτερη θέση την επόμενη μέρα, για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Και στα δύσκολα χρειάζεται μια δημοτική αρχή που θα είναι στο πλευρό του λαού. Θα μπαίνει μπροστά, θα διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Θα είναι, με δύο λόγια, το στήριγμά του και όχι ο εχθρός που θα του προσθέτει και νέα προβλήματα. Θα του βάζει συνεχώς νέα εμπόδια. Και εμείς, η Λαϊκή Συσπήρωση, σαν δημοτική αρχή, παρά το ότι παραλάβαμε μια άθλια κατάσταση και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού, και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, παλέψαμε σκληρά, βάλαμε τις βάσεις, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν και να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας. Βάλαμε πάνω απ' όλους και όλα τις ανάγκες όλων μας, χωρίς εξαιρέσεις, τις ανάγκες των παιδιών σας. Γιατί εμείς αυτές τις ανάγκες δεν τις βάζουμε στη ζυγαριά και επειδή κοστίζουν τις αφήνουμε στην άκρη. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δεν λογαριάζουμε το κόστος, αλλά μόνο το όφελος. Μόνο τη στήριξη, την ανακούφιση που μπορεί να έχουν οι λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους σε αυτή εδώ την πόλη. Γι' αυτό παλέψαμε, γι' αυτό παλεύουμε και έτσι θα συνεχίσουμε και αυτό το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Μας γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να συστηθούμε. Εμείς μπορούμε και σας κοιτάμε στα μάτια. Ξέρουμε ότι οι ευθύνες που αναλαμβάνουμε είναι ακόμα μεγαλύτερες και υπολογίζουμε στη γνώμη τη δική σας και στη στήριξή σας για να τα καταφέρουμε. Έχει το θράσος να μιλάει η διοίκηση του κυρίου Ντινιακού για οπισθοδρόμηση της πενταετίας που ήμασταν στη διοίκηση. Είναι άραγε οπισθοδρόμηση να διεκδικείς τη χρηματοδότηση που δικαιούνται οι δημότες σου, να μειώνεις τα δημοτικά τέλη που τα κάναμε σε πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας που είχαν ανάγκη, να καταργείς τροφεία και να παίρνεις όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, να μειώνεις συνδρομές στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και να αγκαλιάζεις πάνω από 2.000 παιδιά, να νοιάζεσαι αν κάθε οικογένεια, κάθε παιδί έχει ένα πιάτο φαγητό. Δηλαδή, ποια είναι η πρόοδος? Να ανέχεσαι τα ψίχουλα από τα κεντρικά κρατικά ταμεία και να βάζεις κι άλλους φόρους? Να διεκδικείς να εισπράττεις εσύ τον ένφια, τον νίκη που μας βάζουν δηλαδή να πληρώνουμε στο δικό μας το σπίτι? Να ζητάς όλο και πιο πολλά από τους δημότες σου για ακόμα λιγότερες υπηρεσίες? Να αντιμετωπίζεις τους εργαζόμενους στο Δήμο με αυταρχισμό? Γιατί αυτά και άλλα θα έχουν να θυμούνται οι χαϊδαριώτες από τη διοίκηση του κυρίου Ντινιακού, η οποία βέβαια από την Κυριακή το βράδυ θα αποτελεί παρελθόν. Είναι η οπισθοδρόμηση άραγε να παλεύεις για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία και όχι με τα βάνια που στάζουν, με στιβαγμένα παιδιά στις αίθουσες, όπως ζητάνε και διεκδικούν όλοι οι σύλλογοι γονέων και η Ένωση Γονέων του Δήμου μας? Να έχει ο ΕΟΠΗ, το ΙΚΑ δηλαδή, εδώ στο Χαϊδάρι, όλες τις ειδικότητες γιατρών που λείπουν για να μην πληρώνουμε τα αυτονόητα? Να μην καταραίει το Αττικό σε κάθε εφημερία και να φοβόμαστε μην τυχόν και αρρωστήσουμε? Γιατί εμείς, μαζί με τους μαζικούς φορείς και συλλόγους της πόλης μας, για αυτά ακριβώς παλέψαμε. Και αυτό συνιστά πραγματική πρόοδο. Γιατί πρόοδος είναι να παλεύεις και να καλυτερεύεις τη ζωή σου. Και εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας και συνεχίζουμε. Ο πιστοδρόμηση, κύριε Ντινιακέ, είναι να διαφορείς για τις ανάγκες των δημοτών. Γιατί τελικά υπηρετείς την πολιτική που τη στραγγαλίζει, όπως και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Όποιον κι αν ρωτήσετε σε αυτή εδώ την πόλη, με απλά λόγια θα σας απαντήσει πως πρόοδος είναι να ζούμε όλο και καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας, να απολαμβάνουμε πολλά περισσότερα από τις προηγούμενες γενιές.
Πρόοδος είναι τα παιδιά μας να ζουν καλύτερα από εμάς, να έχουν περισσότερα και καλύτερα από εμάς. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με τη βιβλιοθήκη στο Λίδι, στο κέντρο της πόλης, στο Έθριο. Γιατί ξέρουμε πως η γνώση είναι δύναμη για τα παιδιά μας και αυτό δυστυχώς έγινε καρφί στο μάτι τους. Με τους αθλητικούς χώρους που προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε. Με το να στηρίξουμε τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους μέσα από τα οποία αθλούνται τα παιδιά μας, γιατί ο αθλητισμός δημιουργεί αντισώματα στα παιδιά. Ναι, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να βάλουμε σε προτεραιότητα έργα αναγκαία για την πόλη, για την προστασία της ζωής των δημοτών και συμφωνούμε με αυτό που λένε και άλλοι συνδυασμοί, ότι έμειναν στη μέση τα αντιπλημμυρικά έργα που εμείς διεκδικήσαμε, για να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή. Να περιγράψουμε επιγραμματικά με λίγα λόγια την πολιτική που έχει ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή του κυρίου Ντινιακού αυτά τα χρόνια. Η πρώτη του κίνηση ήταν να δώσει ένα κομμάτι της καθαριότητας σε εργολάβους. Αποτράπηκε αυτό μετά από κινητοποίηση των εργαζομένων και της λαϊκής εισπύρωσης. Προχώρησαν στη διάλυση του πολιτισμού με την υπολειτουργία της ΝΕΛΕ, την κατάργηση τμήματων, το κλείσιμο του πολιτιστικού του δάσους. Αποτέλεσμα, είχαμε πάνω από 2.000 παιδιά σε αυτά τα τμήματα, όπως είπαμε πριν, και έχουν απομείνει γύρω στους 250. Είχαν εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε συλλόγους, σε όλους τους συλλόγους της πόλης μας. Προσπάθησαν να τους ελέγξουν και υπήρχε μεγάλος περιορισμός της βοήθειας που έπρεπε να δώσουν για τις εκδηλώσεις τους. Ψήφισαν έναν οργανισμό του Δήμου, φωτογραφικό και με μειωμένες θέσεις, που θα δικαιολογήσουν με αυτόν τον τρόπο την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου. Είχαν αυταρχική, εχθρική συμπεριφορά από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Γραμματέα, απέναντι στους εργαζόμενους. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν ότι πάνω από 40 εργαζόμενοι του Δήμου πήραν μετάθεση σε άλλους Δήμους. Κράτησαν αρνητική στάση απέναντι σε όλες τις δικαστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων, στην καθαριότητα, το πράσινο, στους παιδικούς σταθμούς, στην τεχνική υπηρεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το λέμε και θα το ξαναλέμε, είναι οι 9 εργαζόμενοι στην καθαριότητα που τους απέλυσαν παρά τη δικαστική απόφαση και τις ανάγκες που υπάρχουν στην υπηρεσία. Αυτός είναι ένας απίστευτος κινησμός και απανθρωπιά της διοίκησης του κυρίου Ντινιακού. Με την τακτική της Δημοτικής Αρχής, ουσιαστικά χάθηκε ο χώρος των 220 στρεμμάτων στο Σκαραμαγκά. Δεν έκαναν καμιά ενημέρωση των κατοίκων και των συλλόγων και σύρθηκαν κυριολεκτικά σε μία συγκέντρωση που προκάλεσαν και διοργάνωσαν οι σύλλογοι της περιοχής. Γι' αυτό το θέμα έκαναν δικαστική προσφυγή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στον εφοπλιστή των Προκοπίου και όχι στους όρους και στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μάλιστα, η προσφυγή των 3 δικηγόρων του Δημάρχου και των 2 Αντιδημάρχων έγινε σε αρμόδιο δικαστήριο και σήμερα, 8 μήνες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι έγινε σε αναρμόδιο δικαστήριο, δεν έχουν προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Είναι άραγε τυχαία αυτή η τακτική? Εμείς βέβαια δεν νομίζουμε, γιατί το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το χώρο δίπλα, στο χώρο που είναι να εγκατασταθεί το LNG, μία μικρή πυρηνική βόμβα που πραγματικά πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας ξεσηκώσει όλους. Δυστυχώς η τακτική της διοίκησης του κυρίου Ντινιακού ήταν ο εφησυχασμός του κόσμου που θέλανε να ξεφουσκώσει μόνο με μία κινητοποίηση. Βέβαια, τώρα έχουν πάρει τα ενία οι σύλλογοι της πόλης, η Ένωση Γονέων, ο Σύλλογος Γυναικών, τα συνδικάτα και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Δεν έβγαλε μιλιά η Δημοτική Αρχή για αυτά τα μεγάλα, τα φαραωνικά σχέδια της Εκκλησίας για την καταστροφή 3.000 στρεμμάτων στο σχιστό από το Σκαραμαγκά μέχρι το Πέραμα.
χάθηκαν τα 66 στρέμματα που διεκδικούσαμε στο στρατόπεδο, αφού στο χώρο γίνονται καταστάσεις για την αναψυχή των αξιωματικών και ο Δήμος δεν έβγαλε μιλιά. Δεν έκαναν καμιά ενέργεια για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων που είχαμε δρομολογήσει. Είχαμε κάνει τις μελέτες και είχαμε εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις. Τεμαχίζουν πολλά έργα και τα δίνουν με απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους και εταιρείες. Έχουν κόψει, έχουν καταστρέψει πάρα πολλά, εκατοντάδες δέντρα που έχουν κάνει 40 και 50 χρόνια για να μεγαλώσουν, για να φυτέψουν γκαζόν και λουλούδια μιας χρήσης. Αποδεσμεύτηκαν ήδη 2 μεγάλα δεσμευμένα οικόπεδα στην Ιερά Οδό και στο δάσος και δυστυχώς ακολουθούν και άλλα, στερώντας πολύτιμους πνεύμονες ζωής από τους κατοίκους. Σε αυτές τις λίγες γραμμές είναι αδύνατο να χωρέσει όλη αυτή η συμπεριφορά, η αλαζονία, αλλά και τα ψέματα του κυρίου Ντινιακού. Η θητεία του έχει ήδη χαρακτηριστεί από τους κατοίκους ως αυταρχική και αντιλαϊκή. Οι προεκλογικές πολύχρωμες μακέτες για τα έργα που θα έκανε από τους πρώτους μήνες, όπως έλεγε της θητείας του, ήταν κούφιες υποσχέσεις. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια απέφυγε να κάνει δημόσιο απολογισμό ή λαϊκές συνελεύσεις, όπου θα αποκαλύπτονταν η ανυπαρξία έργων, αλλά και η αντιλαϊκή αντεργατική συμπεριφορά του. Αντίθετα με την θητεία του κυρίου Ντινιακού, η πενταετής διοίκηση της Λαϊκής Εισπύρωσης στάθηκε πάντα στο πλευρό των κατοίκων. Νοικοκυρέψαμε και παραδώσαμε ένα Δήμο με σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που είχαμε κάνει, παρά τις τεράστιες περικοπές του 65% του προϋπολογισμού και του 90% στα έργα της καθημερινότητας, λόγω των μνημονίων. Παρά τις 2 πλημμύρες που ο Δήμος μας μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού παρέλυσε όλη η πόλη για πολλούς μήνες. Παρά την ανυπαρξία προσωπικού καθαριότητας και την παντελή έλλειψη οχημάτων καθαριότητας. Αποπληρώσαμε δικαστικές αποφάσεις και χρέη σε προμηθευτές που έρχονταν από πολύ παλιά και ανέρχονταν σε τεράστια ποσά. Η Λαϊκή Συσπήρωση, σαν διοίκηση του Δήμου, εξασφάλισε ολοκληρωμένο στόλο οχημάτων για την καθαριότητα, καθώς και το αναγκαίο προσωπικό με μόνιμες θέσεις μέσω διαγωνισμού. Αναβαθμίσαμε τους παιδικούς σταθμούς, λειτουργήσαμε νέο παιδικό σταθμό στο δάσος, καταργήσαμε τα τροφεία, μονιμοποιήσαμε το προσωπικό των παιδικών σταθμών, παίρναμε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Στον πολιτισμό αναπτύχθηκαν πολλά νέα τμήματα, πήραμε δασκάλους, είχαμε χιλιάδες ωφελούμενους. Λειτουργήσαμε το κολυμβητήριο, που ήταν κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού κάναμε πολλές επισκευές και βελτιώσεις. Διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σκαραμαγκά, δείξαμε την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη μας σε δυστυχισμένους ανθρώπους. Ανακατασκευάσαμε και τα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου Τάκης Καραλαμπίδης και Πρώτο Ανοιχτό, με νέους κλωοτάπητες, μικρή εξέδρα, αποδυτήρια, αλεξικέραυνα και άλλες παρεμβάσεις. Επιλύσαμε πολλά προβλήματα των σχολείων. Προσλάβαμε γιατρό εργασίας και τεχνικό εργασίας που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια στο Δήμο. Λειτουργήσαμε κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Λειτουργήσαμε καλοκαιρινά κάμπια τα παιδιά. Σήμερα συρρυκνώθηκαν αφού μειώθηκαν τα σχολεία και το προσωπικό και υπάρχουν σοβαρά παράπονα από τους γονείς. Μεταφέραμε τη βιβλιοθήκη σε έναν όμορφο, εμβληματικό και λειτουργικό χώρο, όπου αναπτύχθηκαν χιλιάδες νέοι τίτλοι βιβλίων. Δημιουργήθηκε χώρος ανάγνωσης και ο στόχος είναι να γίνει πλήρης ανάπτυξη, ακυρώνοντας τα σχέδια του κυρίου Ντινιακού, να τη μετατρέψει σε μια ακόμα καφετέρια. Έχουμε πληροφορίες και είναι εγκυρότατες ότι την έχει τάξει την βιβλιοθήκη
σε κάποιον ο οποίος μπήκε μάλιστα και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιό του, αλλά θα του χαλάσουμε αυτά τα σχέδια. Σχεδιάσαμε και εντάξαμε σε προγράμματα χρηματοδότησης το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Λαογραφικό Μουσείο της Πόλης, που όμως απεντάχτηκαν επίσης από τον Δήμαρχο. Αποκτήσαμε το διατηρηταίο μνημείο, το οίκημα αυτό στην πλατεία Φλέμιγκ, στα Κουνέλια, το οποίο και θα αξιοποιήσουμε. Ξεκινήσαμε και καθιερώσαμε το καρναβάλι στην πόλη μας, δίνοντας κέφι, χαρά, ενθουσιασμό και ξεφάντωμα σε μικρούς και μεγάλους. Φιλοξενούσαμε εκατοντάδες παιδιά στα ΚΔΑΠ, είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ενώ η Δημοτική Αρχή Δινιακού τα συρρίκνωσε, μειώνοντας κατά πολύ και εδώ τον αριθμό των παιδιών. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την απόδοση του παλιού Δημαρχείου και του χώρου της Γιορτής Κρασιού από την ΕΤΑΔ. Έχοντας την εμπειρία και τη γνώση, αλλά και όρεξη και όνειρα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για την πόλη μας και τους κατοίκους. Στην περιοχή μας έχουμε πολλές ομορφιές. Είναι ο Σκαραμαγκάς, το Σκιστό, τα όρη Εγάλαιο και Ποικίλο Όρος. Βέβαια, αυτά τα ωρέγονται πάρα πολύ και εδώ έχουμε πολλά μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία θέλουν αυτούς τους χώρους να τους αξιοποιήσουν για τα κέρδη τους. Το φυσικό πλούτο και τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει. Για να υλοποιήσουν αυτά τα σχέδια, πρέπει να έχουν δημοτικές αρχές υποταγμένες, υπάκουες, που να μην αντιστέκονται, να καθησυχάζουν και να αποπροσανατολίζουν το λαό. Εμείς θέλουμε δημοτική αρχή που θα δίνει τον καλύτερό της σε αυτό στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου, απέναντι στα χόρταγα σχέδια όσων θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Η επιλογή των Χαϊδαριωτών είναι κρίσιμη, γιατί θα κρίνει σε ένα μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής που έχει να κάνει άμεσα με τα συμφέροντα των κατοίκων. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δινιακός και οι συνεργάτες του, έχοντας χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, βλέποντας ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας τους γυρίζουν την πλάτη, καταφεύγουν σε όλο και περισσότερα ψέματα, τόσο χοντροκομμένα, που αυτό δείχνει την απογοήτευση και την απελπισία τους. Ο βαρόνος Μινχάουζεν, δηλαδή ο μεγαλύτερος ψεύτης στην ιστορία, είναι σίγουρο ότι θα ζήλευε τα ψέματά τους. Επίσης, αν δείτε κάποιους να κυκλοφορούν στον δρόμο με μεγάλες μύτες, σαν τον Πινόκιο, να ξέρετε ότι είναι ο κύριος Δινιακός και η παρέα του, η ακόλουθή του. Λένε ότι παραλάβανε ένα Δήμο με οικονομικά προβλήματα. Το γράφει σήμερα και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αργυρόπουλος, χωρίς βέβαια να παραθέτει κανένα στοιχείο. Αυτό ήταν ένα αφήγημα του κυρίου Δινιακού, ένα χοντροειδές ψέμα, το οποίο καταρρίφθηκε βέβαια και από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου ακόμα, αλλά και από όλα τα οικονομικά στοιχεία. Αυτή την καθαρότητα στα οικονομικά την παραδέχτηκε και ο κύριος Δινιακός σε συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου και οι επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων, που συμφώνησαν ότι η οικονομική διαχείριση ήταν πεντακάθαρη. Η ντροπή είναι η μόνη λέξη που ταιριάζει στον κύριο Δινιακό και την παρέα του. Γι' αυτό βέβαια και αποφεύγει το δημόσιο διάλογο, όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Λένε επίσης ότι δεν θέλουμε να πάρουμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Μεγάλο ψέμα βέβαια κι αυτό. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε να πάρουμε έστω ένα μέρος από τα δικά μας χρήματα, δηλαδή του λαού μας, που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας κλέβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθώντας την γκεμπελική μέθοδο «πες, κάτι θα μείνει» ή ότι η επανάληψη ενός ψέματος δημιουργεί την εντύπωση της αλήθειας, επαναφέρουν κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Να το βροντοφωνάξουμε λοιπόν για μια ακόμα φορά. Διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν.
Ψάχνουμε να βρούμε κάθε πρόγραμμα που θα λύσει λαϊκά προβλήματα, πάντα με όρους διαφάνειας και προτεραιοτήτων. Να τους θυμίσουμε λοιπόν κάποια έργα που πήραμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μόνο στο πρόγραμμα «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ολοκληρωμένη χωρική επένδυση», ΒΑΑ, ΟΧΕ λέγεται αυτό, που αποτελεί τμήμα του ΠΕΠ Αττικής, του ΕΣΠΑ δηλαδή, εντάξαμε 3,5 εκατομμύρια μόνο σε μια φάση. Μερικά από αυτά τα έργα, ανάπλαση της οδού Φαυγέρου, αναβάθμιση, ανακατασκευή τρίτου καπί, το θεατράκι της Γρηγορούσας, βελτίωση και εξυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων, αναβάθμιση, εξυγχρονισμός λειτουργίας δημοτικού κολυμβητηρίου, ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολικά κτίρια, δράσεις υποστήριξης κοινωνικών ομάδων και πολλά άλλα. Από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ευρωπαϊκό κι αυτό, αναβάθμιση παιδικών χαρών, που βγαίνει σήμερα και λέει ότι είναι δικό του έργο. Φωτογραφίζεται σε όλα τα δικά μας έργα. Προμήθεια πλυντηρίου πεζοδρομίων, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων. Έχουμε διεκδικήσει και έχουμε πάρει δεκάδες έργα από την περιφέρεια, επίσης τα Υπουργεία, το Πράσινο Ταμείο και πολλούς άλλους φορείς. Ο κύριος Ντινιακός κρύβεται, φοβάται και αποφεύγει το δημόσιο διάλογο. Προσπαθεί να λειτουργήσει υπόγεια, με απειλές και εκβιασμούς. Και όπου αυτό δεν πιάνει, με εξαγορές. Παίρνουν τηλέφωνο και στέλνουν μηνύματα σε όλους τους χαϊδαριώτες. Όχι μόνο μία και δύο, αλλά και περισσότερες φορές. Για να τους καλέσουν στις συγκεντρώσεις ή για να τους ψηφίσουν. Το θράσος τους δεν έχει όρια. Εμένα με πήρανε δύο φορές τηλέφωνο. Όλους σχεδόν τους συμβούλους τους έχουν πάρει και τους έχουν στείλει μηνύματα. Επίσης, επειδή δεν έχει να εμφανίσει δικά του έργα, στο φυλάδιο παρουσιάζει, όπως είπα και πριν, αν δείτε το φυλάδιό του, όλα τα έργα τα οποία πήρε από εμάς έτοιμα. Όλα τα μέσα είναι στην υπηρεσία προβολής και εξυπηρέτησης του κυρίου Ντινιακού, με το αζημίωτο βέβαια. Νεκραναστήθηκε η εφημερίδα «Η Πόλη Μας». Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Η πόλη μας βέβαια είναι η πόλη μας Χαϊδάρη, η πόλη μας Αγία Βαρβάρα, η πόλη μας Κορυδαλός, Εγάλαιο. Τόσο πολύ η πόλη μας είναι. Γέμισαν οι αυλές με την εφημερίδα και φράκαραν οι εξώπορτες. Σε αυτό λοιπόν το φύλλο εδώ, μέτρησα 24 φωτογραφίες του κυρίου Ντινιακού. Αυτή είναι η αντικειμενική πληροφόρηση. Βγήκε βέβαια και άλλη εφημερίδα, η Life West, η οποία πλημμύρισε το Χαϊδάρι το Σάββατο το πρωί, δηλαδή μία μέρα πριν από τις εκλογές. Και μάλιστα είχε πρωτοσέλιδο το δικό μας έργο που είναι η Φαυγέρου. Αυτά είναι τα οποία προσπαθεί να εμφανίσει ο κύριος Ντινιακός. Ο κύριος Ντινιακός αναφέρει ότι θέλουμε να πάρουμε, λέει, ρεβάνς. Ρεβάνς παίρνουν οι εκδικητικοί άνθρωποι. Κάτι που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με εμάς. Απλά την Κυριακή πρέπει να ανησυχήσουν όσοι θεωρούν ότι έχουν τους χαϊδαριώτες του τσεπάκι. Γελιούνται αν πιστεύουν ότι οι μηχανισμοί που δημιούργησαν στα χρόνια της παντοδυναμίας τους μπορούν να εγκλωβίσουν τα όνειρα και τις προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή των συμπολιτών μας. Την Κυριακή θα μιλήσουν ο νους και η καρδιά. Θα τελειώσει η περίοδος της απανθρωπιάς. Θα λειτουργήσουμε ένα Δήμο που θα βρίσκεται στο πλευρό του λαού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα δεν χωράνε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Τα πράγματα είναι απλά και η επιλογή μπροστά σε όλους και όλα είναι συγκεκριμένη. Να απαλλαγούμε δηλαδή μια ώρα αρχίτερα από μια δημοτική αρχή εχθρική για το λαό και τις ανάγκες του. Και να απαντήσουμε με την ψήφο μας την Κυριακή στο πολύ απλό δίλημα. Τι δήμαρχο και τι δημοτική αρχή θέλουμε? Γι' αυτό ψηφίζουμε την Κυριακή.
Θέλουμε δήμαρχο και δημοτική αρχή, φίλο και σύμμαχό μας στον αγώνα για τη ζωή και τα δικαιώματά μας, μπροστάρι στον αγώνα για τα βάσανα του λαού της πόλης μας. Ή θα έχουμε τον κύριο Ντινιακό που συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τις αρμοδιότητες, λέγοντας ότι είναι περιορισμένης ευθύνης, την ίδια στιγμή που είναι το καλό παιδί των μεγάλων συμφερόντων. Θέλουμε δημοτική αρχή που θα διεκδικεί τους ελεύθερους χώρους για το λαό του και το πράσινο και το περιβάλλον, ή τον κύριο Ντινιακό, ο οποίος με τη στάση του, όπως είπα πριν, δεν εμποδίζει την επικίνδυνη εγκατάσταση του σταθμού LNG σε απόσταση αναπνοής κυριολεκτικά από τα σπίτια μας, που φέρνει τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μέσα στις αυλές μας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δυστυχώς, ούτε το 112 δεν θα προλάβουν να μας στείλουν. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και το επόμενο διάστημα εννοείται ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα έχουμε σαν πρώτο στόχο να εμποδίσουμε με κάθε τρόπο αυτή την εγκατάσταση μαζί με όλους τους φορείς και τους κατοίκους. Σκεφτείτε λοιπόν με καθαρό μυαλό και ζεστή καρδιά ποιος μπορεί να μπει μπροστά μαζί με το λαό του Χαϊδαρίου για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Εμείς που θέλουμε και μπορούμε. Γιατί για μας η μόνη μας εξάρτηση είναι να υπηρετούμε την ανάγκη να ζουν οι δημότες μας με ασφάλεια σε αυτή την πόλη. Τι δήμαρχο και δημοτική αρχή θέλουμε? Θέλουμε κάποιους που θα ασχολούνται προσωπικά με έγνοια και αποφασιστικότητα για να λυθούν τα ζητήματα της καθημερινότητας, ή ένα δήμαρχο αποξενωμένο από τους δημότες, κλεισμένο σε ένα γραφείο, φοβισμένο να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, όπως ήταν ο κύριος Ντινιακός. Δήμαρχο που θα έχει προσωπική επαφή άμεση με τους δημότες, θα ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες του Δήμου, θα συζητάει, θα ακούει όπως κάναμε εμείς στις γειτονιές. Όταν ήμασταν διοίκηση, κάναμε λαϊκές συνελεύσεις κάθε χρόνο σε 7 συνοικίες της πόλης μας. Ή δήμαρχο, το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Δήμαρχο και δημοτική αρχή που θα συμβάλλουν για να ανθίσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη, το νιάξιμο για το διπλανό μας που υποφέρει από την ανεργία, τη φτώχεια, που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του ή να του κόψουν το ρεύμα. Ή δήμαρχο που διαφορεί, ζει μέσα σε γυάλα και δηλώνει αναρμόδιος για αυτά τα προβλήματα. Και όλα αυτά ξέρουμε καλά πως δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα συμμερίζονται όλοι όσοι ψήφισαν και άλλους συνδυασμούς. Χαϊδαριώτες που δεν συμφωνούν σε όλους μαζί μας. Αναγνωρίζουν όμως εμάς τη σταθερότητα, την εντυμότητα, τη μαχητικότητα, ότι αυτά που λέμε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τα καταφέρουμε. Πάμε λοιπόν όλες και όλοι μαζί. Την Κυριακή πάμε όλοι στην κάλπη. Η αποχή δεν είναι επιλογή. Με την αποχή δεν θα αλλάξει η διοίκηση του Δήμου, αλλά θα την αφήσει ως έχει. Και επειδή και στο Χαϊδάρι είχαμε μεγάλο ποσοστό αποχής, όπως όλη την Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε το παν για να έρθουν και η νέα γενιά που είχε μεγάλα ποσοστά αποχής, αλλά και όποιον μπορούμε, κάθε καλαπροαίρετο συμπολίτη μας, βέβαια που τον έχουν βάλει στη γωνιά 4 χρόνια και του ζητάνε, γιατί όλα έχουν κάποια αιτία, και του ζητάνε να ψηφίζει μόνο κάθε 4 χρόνια, η απογοήτευση αυτή πρέπει να γίνει οργή και να μεταφραστεί την Κυριακή σε θετική ψήφο. Και εδώ στο Χαϊδάρι, στον δεύτερο γύρο, όσοι ψήφισαν τα ψηφοδέλτια που δεν συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο, έχουν επιλογή τώρα. Και έχουμε πάρα πολλά θετικά μέχρι τώρα, θετικές ενδείξεις, γιατί αυτή την επιλογή την οποία θα κάνουν. Αυτή η επιλογή για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που τους απλώνουμε το χέρι είναι η λαϊκή συσπήρωση. Η μόνη για την οποία δεν θα μετανιώσουν και θα μπορούν να χαμογελάνε την επόμενη μέρα. Γιατί όλοι όσοι το βράδυ των εκλογών
θέλουν να τα έχουν καλά με τη συγκίνησή τους, πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές λαϊκή συσπήρωση. Αγαπητοί φίλοι, χαϊδαριώτες και χαϊδαριώτισσες, σας καλούμε να συμπορευτείτε μαζί μας στον όμορφο δρόμο για να κάνουμε μια καλύτερη ανθρώπινη πόλη. Οι όμορφες πόλεις όμως πρέπει να συνδυάζουν ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον με την ανθρώπινη παρουσία, την ηρεμία, τη γαλήνη, την ευτυχία των κατοίκων. Απέναντι στον γκρίζο, την απογοήτευση και τη φρικτή κατάσταση που διαμορφώνεται στον τόπο μας, να ανθίσουν οι κάλπες από χιλιάδες γαρίφαλα της λαϊκής συσπήρωσης. Απλώνουμε το χέρι μας σε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με την κατάσταση που ζούνε, που θέλουν να αγωνιστούν για να την αλλάξουν, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο που προέρχονται. Στις λίγες μέρες που απομένουμε μέχρι την Κυριακή, να μπούμε όλοι στη μάχη. Δεν περισσεύει κανένας. Να καλύψουμε όλους τους χώρους, τις γειτονιές, τα σχολεία, τα καφενεία, εργασιακούς χώρους, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα. Να φτάσουν τα ψηφοδέλτια μας παντού. Πάμε λοιπόν δυνατά, με αισιοδοξία, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για τη μεγάλη νίκη της Κυριακής. Είπα και προηγουμένως στην ομιλία ότι αυτές τις μέρες υπάρχει ένα κύμα συμπολιτών μας που είτε συμμετείχαν είτε στήριζαν άλλα ψηφοδέλτια, τα οποία δηλώνουν τη στήριξή τους στη λαϊκή συσπήρωση. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συμπολίτες μας. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας δύο ξεχωριστούς ανθρώπους που έχουν κάνει γραπτή δήλωση στήριξης, τον κύριο Τάσο Λιμπέρη και τον κύριο Κώστα Σπρογέρακα. Είναι δύο άνθρωποι υπηρέτες κυριολεκτικά της τοπικής αυτοδιοίκησης για πάρα πολλά χρόνια και οι δύο, πάνω από 20 χρόνια και οι δύο, έτσι, που πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και έχουν ξεχωρίσει για το ήθος τους, για τη γνώση των θεμάτων, για το ενδιαφέρον τους, για την προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα, για την ευγένεια, την τομπροσύνη τους. Πραγματικά, μόνο καλά λόγια μπορούμε να πούμε, αν και ήμασταν σε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά σε πάρα πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως σε θέματα που έπρεπε να υπερασπιστούμε τα λαϊκά συμφέροντα, ήταν και οι δύο παρόντες. Θέλω να σας διαβάσω τις δύο επιστολές στήριξης του κυρίου Ασπρογέρακα. Η επιλογή μας την Κυριακή 15 Οκτώβρη μεταξύ των υποψηφίων Βαγγέλη Ντινιακού και Μιχάλη Σελέκου θα καθορίσει αποφασιστικά την πορεία του Δήμου μας στην ουσιαστική υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων ή στην επιστοδρόμηση και την επικράτηση και διαιώνιση νεοφεδορχικών συμφερόντων που εκπροσωπεί ο Βαγγέλης Ντινιακός. Η ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση και στο Μιχάλη Σελέκο είναι αναγκαία και ικανή προϋπόθεση ώστε να ξεκινήσει μια καινούργια δημοτική πορεία με μοναδικούς στόχους της την υπηρέτηση των δημοτών και των αναγκών με τις οποίες και τις όσες θυσίες, με τις όποιες και όσες θυσίες και αν χρειαστούν. Κώστα Σπρογέρακα, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επιστολή του κυρίου Λιμπέρη. Ως ένας απλός αλλά συνειδητός πολίτης στο Δήμο μας, αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να κάνω γνωστή τη θέση μου προς τους πολιτικούς φίλους μου στο Χαϊδάρι, αναφορικά με το διακύβευμα των εκλογών της προσεχούς Κυριακής. Είναι γνωστό λοιπόν
πως μέχρι προχθές υποστήριζα έναν νέον άνθρωπο για το δημαρχιακό αξίωμα, που είχε κατά τη γνώμη μου ευγενείς στόχους και θεμητές πολιτικές επιδιώξεις. Σήμερα όμως, μπροστά στο δίλημα Ντινιακός ή Σελέκος, απαντώ και παίρνω θέση ξεκάθαρα και δημόσια. Τάσομαι ανεπιφύλακτα στο πλευρό ενός ταπεινού και αυτοδημιούργητου συντοπίτη μου, που υποστηρίζει έμπρακτα τον εργαζόμενο και τον μικροσυνταξιούχο και ενισχύει κυρίως τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μου. Υποστηρίζω σταθερά έναν υποψήφιο δήμαρχο που στοχεύει να αλλάξει την εικόνα του Χαϊδαρίου, πολεμώντας τα αθέμητα οικονομικά συμφέροντα και τις ανίερες πολιτικές συμμαχίες που δημιουργούνται κάθε φορά εν ώψη των δημοτικών εκλογών από τους έχοντες και κατέχοντες στην πόλη μας. Στηρίζω αταλάντευτα έναν αγωνιστή δήμαρχο που προωθεί τα δίκαια συμφέροντα των πολλών στο προσκήνιο και όχι τις άνομες επιδιώξεις ορισμένων παραγόντων που κρύβονται συνήθως στο παρασκήνιο. Ανεξάρτητα λοιπόν από πολιτικές ιδεολογίες και κομματικές αναφορές, συντάσσομαι, φίλε Μιχάλη, μαζί σου στον ωραίο και έντιμο αγώνα που κάνεις και καλώ τους φίλους μου στο Χαϊδάρι, που με εμπιστεύονται ακόμα, να ταυτιστούν με αυτή τη θέση και να αναδείξουμε, όπως και παλιότερα άλλωστε, ως δήμαρχο της πόλης μας, τον άξιο και ενιδιοτελή αγωνιστή, τον Μιχάλη Σελέκο. Τέλος, εξουσιοδοτώ να διαβάσει την παρούσα επιστολή μου στην προσεχή σας συγκέντρωση και να την κοινοποιήσεις παράλληλα στον τοπικό τύπο και όπου αλλού χρειάζεται για να γίνει γνωστή σε όλους τους συμπολίτες μας. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τάσος Λιμπέρης. Ο κύριος Λιμπέρης ήταν επικεφαλής παράταξης για πολλά χρόνια, διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος. Και ο κύριος Ασπρογέρακας διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής παράταξης. Σας ευχαριστούμε και τους δύο πραγματικά για αυτή τη στήριξη την οποία δίνετε στη Λαϊκή Συσπήρωση. Μετά από αυτά λοιπόν, πάμε γερά, πάμε για ψήφο στη Λαϊκή Συσπήρωση, για να επιστρέψει η ελπίδα στην πόλη μας. Τώρα είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε και την Κυριακή η νίκη θα είναι δική μας. Γεια σας σε όλους. Καλό βράδυ.